Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εκλογές 2014. Στο δρόμο προς τις κάλπες για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, το Star ανοίγει τα μικρόφωνά του σε όλους τους υποψήφιους, σε όλους όσοι κατέρχονται σε αυτές τις εκλογές και διεκδικούν την ψήφο σας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να παρουσιάσουμε τις απόψεις τους, για να παρουσιάσουμε, να μας παρουσιάσουν οι ίδιοι καλύτερα τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να τους ψηφίσετε. Όλοι ομονοούν ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε με το μήνυμα της κάλπης, προκειμένου να το μεταφράσουμε στα εθνικά ζητήματα, στα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Αυτές λοιπόν οι εκλογές, επειδή ακριβώς θεωρούνται κρίσιμες, θα πρέπει να μας απαντήσουν οι υποψήφοι γιατί θα πρέπει να τους ψηφίσουμε. Να ξεκινήσω να τους παρουσιάσω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας, τους ανθρώπους που είχαν την καλοσύνη να βρίσκονται από εδώ στο Σταρ. Να ξεκινήσω από τον κύριο Εμμανουήλ Κόνστα, Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Μετώπου. Τον κύριο Δημοσθένη Βεργή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι και επικεφαλής του συνδυασμού. Τον κύριο Δημήτρη Κολάτο, υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματος Κολάτος Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα Οικολογικό Ελληνικό, ο οποίος είναι και επικεφαλής του συνδυασμού. Τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Τον κύριο Τάσο Κόνστα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Τον κύριο Γιώργο Καρανάσο, υποψήφιο ευρωβουλευτή και επικεφαλής του συνδυασμού του Παναθηναϊκού Κινήματος. Την κυρία Αγγελική Μαυροδάκου Μαυροειδή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ελπίδα Πολιτείας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Αναστάσιο Κότσιαλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Πατριωτική Ένωση Ελληνική Λαϊκή Συσπήρωση. Πατριωτική Ένωση Ελληνική Λαϊκή Συσπήρωση. Για να το πω ολοκληρωμένα και σωστά. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Μανώλη Βολουδάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Κοινωνία, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω λοιπόν και να σας ρωτήσω γιατί θεωρείτε ότι είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ελληνικό επίπεδο. Κρίσιμες είναι. Πρώτον, γιατί η χώρα ήδη βρίσκεται σε μια κατάσταση παρατεταμένης κρίσης ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Και θεωρούμε ότι είναι κρίσιμες και για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις γενικότερα. Δύο λόγοι επιβάλλουν αυτή τη στιγμή στους Έλληνες ψηφοφόρους να ξεφύγουν από την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ο ένας είναι να αποδοκιμάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση της γραφειοκρατίας, της τοκογλυφίας, του γερμανικού ηγεμονισμού. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μακράν απέχει από την θεώρηση των πραγμάτων όπως την είχαμε αντιληφθεί επί δεκαετίες. Βεβαίως, το Εθνικό Μέτωπο στην πολιτική του ανάλυση και κριτική πάντοτε ήταν αντίθετο από την εποχή του Μάστριχτ. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Και το δεύτερο είναι για να μας δοθεί η ευκαιρία να αποδοκιμάσουμε το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, αφού δεν έχουν τη φιλοτιμία όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα και την οδήγησαν στην καταστροφή και στην εξάρτηση να αποχωρήσουν μόνοι τους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Έλληνα εκλογέα να δώσει το μήνυμα και να διώξει τους ψεύτες και τους κλέφτες. Να κάνει ανανέωση του πολιτικού προσωπικού στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι εκλογές της 25ης Μαΐου. Επίσης, θα ήθελα να κάνω και μια δημόσια αναφορά στο λίγο χρόνο που έχουμε και να πω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ένα πανηγυρικό δείγμα της αλλίωσης του πολιτεύματος, με την έννοια ότι τηρούνται βεβαίως προσχηματικά τα όσα ο νομοθέτης προβλέπει και βρισκόμαστε σήμερα εδώ να καταθέσουμε όσο γρήγορα μπορούμε τις πολιτικές μας απόψεις. Το προσχηματικό δεν αναφέρεται σε εμάς, φαντάζομαι. Προσχηματικό αναφέρεται γενικώς στην τηλεοπτική διαχείριση, την επικοινωνιακή διαχείριση. Εμείς τρία χρόνια παλεύουμε να επικοινωνήσουμε με την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό το στάνταρ σας δίνει βήματα. Μας δίνει λοιπόν εφαρμόζοντας τον νόμο. Εφαρμόζοντας τον νόμο, βεβαίως εφαρμόζεται ο νόμος. Η εφαρμογή του νόμου δεν αμφισβητείται. Αμφισβητείται, αν θέλετε, η διασταλτική αντίληψη περί του νόμου, διότι βρισκόμαστε εδώ και επίσης να επισημάνω και την κατηγοροποίηση που γίνεται. Είμαστε εδώ μόνο εκπρόσωποι πολύ μικρών, κατά τη δική σας ενδεχομένως εκτίμηση, πολιτικών σχηματισμών και συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο μόνο όσα μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια συζήτηση πολύ γρήγορη, όπου τρέχουμε κυριολεκτικά να προλάβουμε να πούμε. Δεν περιμένατε να είστε εδώ 43 εκπρόσωποι κομμάτων σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι ανέφικτο και τηλεοπτικά αλλά και ουσιαστικά. Θα προτιμούσαμε όμως, κύριε Στάθη, να ήταν εδώ και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών σχηματισμών του συστήματος, ώστε να μπορούμε να καταφέρουμε. Θα προτιμούσατε, δυστυχώς, κάνουμε το ανθρωπίνω δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Δημοσθένη Βεργή. Πρώτα απ' όλα θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κανάλι σας που μας κάλεσε και είναι πιο πολύ οργανωμένο. Έστω αυτά τα λίγα λεπτά που μας δίνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να δείξω το ψηφοδέλτιο για να μην γίνεται σύγχυση με τους άλλους οικολόγους. Είναι αυτό, ρε παιδιά, αναγκάστηκα και έβαλα το πρόσωπό μου, γιατί την άλλη φορά δεν το έβαλα
και μου τους πήραν τους ψήφους οι άλλοι. Πάμε τώρα. Γιατί θέλουν να με ψηφίσουν. Πρώτα-πρώτα, εγώ από το 1986 κατεβαίνω στις εκλογές, πανελλαδικά, είναι 28 χρόνια, είμαι ο παλαιότερος και ξέρω ότι οι εκλογές αυτές και όλες τις άλλες εκλογές δεν γίνανε δημοκρατικές. Από το 1984 που άλλαξε που το Σύνταγμα ο Αντρέας Παπανδρέου με τη συμμορία του έβαλε μέσα στις αρπακτές το άρθρο 29. Μέσα στις αρπακτές είναι και τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή. Και όλα αυτά χρωστάνε πάρα πολλά εκατομμύρια. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Προχθές έκανε διακομματική, μας την έκανε εμάς τη διακομματική. Πήγαμε και τι πήγαμε, τίποτα δεν πήραμε, ενώ τα είχαν πάρει αμέσως οι άλλοι. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα. Γιατί πρέπει να με ψηφίσουν. Να με ψηφίσουν, διότι να φύγει η σαβούρα. Διότι έχουν και τιμωρείται τώρα η Νέα Δημοκρατία, διότι συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, με το φίλο μου, είναι αλήθεια, τον ΠΑΣΟΚ, τον. Πώς τον λένε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα τι θα την πατήσει, διότι ανεβάζει πάντοτε επί δύο χρόνια τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και συμπαθητικό και ωραίο παιδί, εν πάση περιπτώσει, ας τον βγάλετε. Πριν τον βγάλετε αυτό, ρίχτε και σε εμάς ένα ψήφο, δεν θα χάσετε. Εντάξει. Τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Δημήτρη Κολάτου. Θα έπρεπε ο λαός να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Να πει όχι στα μεγάλα κόμματα. Έχουν εξευτελίσει τη χώρα και τώρα μετά το ξεπούλημα της Ελλάδας από τον Γεωργάκη, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κάτι τρομακτικό. Κάνει γενοκτονία. Ξέρετε, η σφαγή των Ιππίων από τον Ηρώδη δεν έγινε ποτέ. Είναι παραμύθι του χριστιανισμού. Εδώ όμως ο Σαμαράς κάνει γενοκτονία. Μας τελειώνουν. Θα μας κάνουν μια χώρα 5 εκατομμυρίων. Είναι τρομακτικό αυτό. Τα παιδιά σας, όσοι γεννήσετε παιδιά, θα γεννηθούν σκλάβοι. Ο χειρότερος σκλάβος είναι αυτός που γεννιέται σκλάβος. Εμείς ήμασταν ελεύθεροι. Δεν προλάβαμε να γίνουμε σκλάβοι, είμαστε μεγάλοι πια. Αλλά μας παίρνουν την ελευθερία. Κανείς που χρωστάει δεν είναι ελεύθερος. Δεν μας χρεώνουν γιατί ελπίζουν να τα πάρουν τα λεφτά αυτά. Παίρνουν την περιουσία μας. Όταν χαρίζουν στο Λάτσι το αεροδρόμιο, μια χαρά είναι αυτή. Χαρίζουν ό,τι δικά μας έχουν. Αλλά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να μας χρεώσουν για να φοβόμαστε. Κοιμόμαστε με αγωνία, ξυπνάμε με φόβο. Κοιμόμαστε με φόβο, ξυπνάμε με αγωνία. Γιατί να με ψηφίσετε, γιατί εγώ θα μιλήσω ελεύθερος ευρωβουλευτές. Θα τους πω ότι δεν μπορούν να αφήσουν η Ευρώπη, δεν μπορεί να αφήσει και δεν πρέπει να αφήσει να πεθάνει η Ελλάδα. Και αν το αφήσει αυτή, δεν το αφήσουμε εμείς. Θα κάνουμε την πρώτη εξέγερση. Θα θυμίσω στους Ευρωπαίους ότι πρώτοι πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σώσαμε την τιμή της Ευρώπης, δεν ήμασταν οι Έλληνες. Αφού λοιπόν ο Νότος δεν ξεσηκώνεται στην Μέρκελ που συνεχίζει την πολιτική του Χίτλερ, θα ξεσηκωθούμε εμείς, οι μικροί Έλληνες, η μικρή χώρα. Γι' αυτό πρέπει να μπορέσει να με ψηφίσει. Να τολμήσω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αριστοκρατία η καινούρια που κληρονομικά κυβερνάει την Ευρώπη με πάρα πολύ μεγάλες αμοιβές. Μία θητεία στην Ευρωβουλή φτάνει. Να μπορεί όπως και εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μία ή δύο το πολύ θητείες. Αυτό το επάγγελμα βουλευτής, ο Κακλαμάνης του Πασόκ, 40 χρόνια βουλευτής. Το φαντάζεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επάγγελμα υπουργός. Τι επάγγελμα, κάνεις υπουργός. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Πρέπει λοιπόν κάποιος να μπορεί να μιλήσει. Να τους πει ότι δεν θα γίνουμε μια τουριστική χώρα. Μάλιστα. Τελειώσαν τα δύο λεφτά. Ορίστε. Δεν το ένιωσα ότι τελειώσαν τα δύο λεφτά. Έφτασαν όμως. Είδατε, εδώ περνάει γρήγορα ο χρόνος. Γιατί είμαστε φιλόξενοι. Είναι λίγος ο χρόνος. Ναι. Μπορεί. Πάμε στον κύριο Αραμπατζή. Χάνουμε χρόνο, γι' αυτό σας το λέω. Τον κύριο Αραμπατζή από το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και. Φύση κυνήγι ψάρεμα παράδοση, όπως και το γαλλικό κόμμα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε εδώ και να σας πω ότι είναι η 8η φορά που κατεβαίνουμε εδώ και 24 χρόνια. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές πιάσαμε 1,23 και ελπίζω να προχωρήσουμε πολύ παραπάνω σε ποσοστό. Το δηλώνω ευθύς εξ αρχής, εμείς δεν θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο, όπως τόσοι και τόσοι, αλλά στα θέματα περιβάλλοντος, που είμαστε πολύ βαθιά ριζωμένοι, βλέπουμε ότι οι πολιτικοί μας, με όμικρον γιώτα, από όπου και προέρχονται, την υποθήκευσαν κάθε αξία της, μία εκ των οποίων είναι το κυνήγι και κυρίως όλο το αγροτικό τυπείο, δηλαδή όλο το πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Κατεβαίνουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές και κανένα κόμμα απολύτως δεν λέει τι συμβαίνει. Ο ευρωβουλευτής εκλέγεται και αμήνει τα συμφέροντα του πολίτη, το Συμβούλιο Υπουργών εκλέγεται και αμήνει τα συμφέροντα του κράτους και η εκτελεστική εξουσία, η Κομισιόν δεν εκλέγεται. Ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται. Και πάμε να ψηφίσουμε. Επειδή δώσανε τον απολογισμό, προϋπολογισμό χρημάτων στους ευρωβουλευτές χωρίς καμία νομοθετική εξουσία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα όργανα, πολύ σπουδαία.
εμείς τέτοιες αυθαιρεσίες στην Ευρώπη, γιατί αυτές οι αυθαιρεσίες οδήγησαν στο να υποθηκευτεί η ελληνική ύπαιθρος. Που εμείς είμαστε βαθιά ριζωμένοι και πληρώνουμε αδρά εμείς οι κυνηγοί. 2 δις είναι ο τζίρος στην εθνική οικονομία. 20 εκατομμύρια ευρώ δίνω κάθε χρόνο. Αυτά λοιπόν, αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την αγγλοσαξονική αντίληψη, αυτό το ισοπεδώνω και όχι εναρμονίζω. Θέλω να διατηρηθούν οι ταυτότητές μας, τα ήθη-έθιμά μας και όχι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε γαλλική κουζίνα, ελληνική κουζίνα. Big Mac, fast food όλοι. Όχι βέβαια. Έρχονται να μας μιλήσουν για διαχείριση πού? Στο Λένινα Γεωργό, που τον υποχρεώσανε σε μονοκαλλιέργειες. Μάλιστα. Τον υποχρεώσανε και τώρα δεν του δίνουν τις συμβάσεις και δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Ωραία. Μέσα εκεί είναι το κυνήγι. Πάμε λοιπόν τώρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Ραμπατζή, πάμε στον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Ευχαριστώ εσάς και το κανάλι σας για τα ψήγματα χρόνου που μας παρέχετε μέσα σε 2 λεπτά να πούμε την άποψή μας. Είμαι άνθρωπος των μίντια τόσα χρόνια, καταλαβαίνω τους χρόνους. Δεν φταίτε εσείς, είναι όνειδος για την πολιτεία και τους εκάστοτε κρατούντες να μην επιτρέπουν στα πλαίσια του πλουραλισμού και του διαλόγου στα πολιτικά κόμματα και στην Ένωση Κεντρών, η οποία έχει υποστεί τόσο την πολεμική, τη φήμωση, τον αποκλεισμό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε από τον Βασίλη Λεβέντη. Συμμετέχουμε αναλοιπώς με πλήρες συνδυασμούς σε εθνικές και ευρωεκλογές τόσα χρόνια. Ποτέ δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε. Εγώ κατεβαίνω αναλοιπώς τόσα χρόνια στις εκλογές. Και παρότι άνθρωπος στο μίντια, κύριε Στάθη, σήμερα ευχαριστώ το κανάλι σας που μου δίνει δυνατότητα πολιτικά να πω την άποψή μου. Γιατί θα ψηφίσουν εμάς. Γιατί ένας ο Κεντρών έχει πει αλήθειες. Γιατί μιλήσαμε χωρίς να είμαστε προφήτες για την πιθανότητα πτώχευσης της χώρας και δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Γιατί μιλήσαμε και έχουμε θέσεις και πρόγραμμα το οποίο δανείζονται οι πάντες. Μιλήσαμε για την παράνομη χρηματοδότηση, μιλήσαμε για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, μιλήσαμε για το νοικοκύρωμα το οποίο θα μπορούσε, μιλήσαμε για την διαπλοκή και για τους διαπλεκομένους. Σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι μεσούσεις της ευρωεκλογικής περίοδου ότι θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα και θα υιοθετήσει απόψεις όπως ο διαχωρισμός βουλευτού και υπουργού, όπως η μείωση της θητείας στα κοινά, η μείωση και πολλά άλλα πράγματα. Η Ένωση των Κεντρών ζητάει την ψήφο του λαού, παρότι δεν φιλοξενείται πουθενά. Συμμετέχουμε λοιπόν και σε αυτές τις ευρωεκλογές, δηλώνοντας απαρχής ότι δεν χρειάζεται διασπάθηση και μισθή. Είμαστε κατά της χρηματοδότησης των κομμάτων και ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές, όχι μόνο αυτό. Έχουμε παραιτηθεί από την οποιαδήποτε αμοιβή και θα ρωτήσει κάποιος γιατί, πώς θα πάτε. Μα τα βασικά έξοδα να πας, να διαμείνεις, να κάνεις το χρέος σου και να γυρίσεις δεν είναι 20.000 που είναι ο μισθός του ευρωβουλευτή και όποιος τέλος πάντων δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να κάτσει σπίτι του. Ζητούμε λοιπόν από το λαό με προσοχή σε αυτές τις εκλογές να μην δεχτεί τον εκβιασμό. Ψηφίστε ελιά και παράγωγα, γιατί δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι ψεύδι. Ελπίζω στα επόμενα 2 λεπτά, όταν θα μου δώσετε χρόνο, να μπορέσω να προσθέσω μερικά πράγματα ακόμα. Πάμε στον κύριο Τάσο Κόνστα, υποψήφιο βουλευτή με το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Καλησπέρα. Το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2011. Λίγο μετά τη διάλυση του κινήματος των πλατιών. Και ως τέτοιο υπάρχει, δηλαδή η φιλοδοξία είναι η διάδοχη κατάσταση να εκφράσει αυτόν τον Έλληνα απλό πολίτη, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι στη χώρα μας το Μάιο του 2010 έγινε πραξικόπημα, καταλήθηκε το πολίτευμα και ότι έκτοτε η χώρα μας είναι υποκατοχή. Το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο λοιπόν είναι ένα μέτωπο που δέχεται όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως προηγούμενων κομματικών πεπιθήσεων, διότι αυτά θεωρούμε ότι δεν έχουν πλέον κανένα νόημα και καμία σημασία. Στόχος μας είναι να σώσουμε την πατρίδα και για το λόγο αυτό έχουμε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σώσει τον τόπο. Είμαστε εννοείται κατά του μνημονίου το οποίο σκοτώνει ανθρώπους. Θέλουμε ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Θέλουμε επιστροφή σε εθνικό νόμισμα για να έχουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπως υπόθηκε είναι ένα τέρας, ένα γραφειοκρατικό τέρας που αδιαφορεί για τον άνθρωπο και ειδικά την Ελλάδα την έχει βάλει στο στόχαστρο. Και τέλος, επιδιώκουμε ένα ακόμα πιο δημοκρατικό σύνταγμα που να διασφαλίζει πραγματικά τα δικαιώματα του πολίτη και την δημοκρατία στην ουσία της και όχι τυπικά. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Για μας οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία πρωτίστως για εθνικούς λόγους, δηλαδή πρωτίστως στο εσωτερικό της χώρας. Είναι χρυσή ευκαιρία, είναι η μοναδική δυνατότητα που έχει ο Έλληνας πολίτης να ανατρέψει αυτό το σάπιο πολιτικό κατεστημένο και πρέπει να το κάνει.
πρέπει να το κάνει. Και δευτερευόντως βεβαίως για το Ευρωκοινοβούλιο, διότι και στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε ανθρώπους που να είναι πρώτα Έλληνες και μετά Ευρωβουλευτές, που να υπερασπίζονται πρώτα τα εθνικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Γιώργο Καρανάσο, από οποίου είναι επικεφαλής του Παναθηναϊκού Κινήματος. Γεια σας. Δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα ίδια όσα είπαν οι προηγούμενοι. Πάνω κάτω νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι απλά δύσκολη, είναι για κάποιους αδύνατο να επιβιώσουν. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια συνεννόηση, μια συνεργασία όλων αυτών των λεγόμενων μικρών σχηματισμών ή κομμάτων, οι οποίοι όμως έχουν πολλές κοινές θέσεις, ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια λύση, να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα σαν πολίτες, σαν λαός. Εμείς στο Παναθηναϊκό Κίνημα, αν και υφίσταται εδώ και 2 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, είναι τα ίδια που είπαν και οι προηγούμενοι, δεν προβάλλομαστε, δεν διαφημιζόμαστε από κάπου. Δεν έχουμε από πίσω κάποια κρυμμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ό,τι κάνουμε γίνεται με εθελοντική συνεισφορά και ανιδιοτελή προσφορά. Βέβαια, έχουμε από πίσω μια τεράστια δεξαμενή κόσμου, που ίσως δεν έχει κανένας κομματικός μηχανισμός, και εκεί ποντάρουμε. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού. Ο αθλητισμός αποτελεί διέξοδο και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτό θέλουμε να προάγουμε, αυτό θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Και ζητάμε στον κόσμο να κατανοήσει, ανεξαρτήτως που θα κατευθύνει την ψήφο του, ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, τις ζωές μας στα χέρια μας. Δεν πρέπει πλέον να εμπιστευόμαστε τους επαγγελματίες πολιτικούς, αυτούς που δεν κάνουν αυτό για το οποίο έχουν τοποθετηθεί εκεί, δεν ακούνε την κοινή βούληση, αλλά πράττουν με προσωπικά ή άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι τόσο κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Πρέπει να ακουστούν διαφορετικές φωνές, να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, που δυστυχώς πλέον δεν είναι αυτονόητα, για την ποιότητα της ζωής μας. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε για να ζούμε, όχι να ζούμε για να δουλεύουμε. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή πρέπει αυτό να το νιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Αγγελική Μαυροδάκου Μαυροειδή, υποψήφια ευρωβουλευτή με την Ελπίδα Πολιτείας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στο πάνελ. Θα πω για την Ελπίδα Πολιτείας, όπου είναι το κίνημα το οποίο ίδρυσε ο αγωνιστής Δημήτρης Αντωνίου, ιατρός από τη Χαλκίδα. Κατά έναν τρόπο έχει ακουστεί ως ο εμπνευστής του αντιμνημονιακού αγώνα, μιας και ήταν ο πρώτος που κατέθεσε μήνυση για εσχάτη προδοσία σε 173 βουλευτές τότε, για την υπογραφή στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδρέου, την υπογραφή λοιπόν του μνημονίου, έτσι και για όλους όσους συνέπραξαν και συνυπέγραψαν αυτό. Έκτοτε βέβαια έχει κάνει και πολλά άλλα. Έχει κάνει έναν αγώνα αντιμνημονιακό, επεκτείνοντας και την ίδια μήνυση για όλους όσους αργότερα υπέγραψαν Παπαδήμα και λοιποί, Σαμαράς και τις επεκτάσεις του μνημονίου, έτσι, το δεύτερο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η Ελπίδα Πολιτείας μέσω του ιδρυτή της έχει μηνύσει σχεδόν ολόκληρο το κοινοβούλιο. Τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο ιδιαιτέρως και για κατασκοπία, εκτός από τη μήνυση για εσχάτη προδοσία η οποία εκκρεμεί και εις βάρος του. Έχουμε λοιπόν κάνει, έχει κάνει ο ίδιος ο κύριος Αντωνίου αγώνα για όλες τις υποθέσεις των τραπεζικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Οι τράπεζες, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανακεφαλαιοποιήθηκαν για τις ζημίες τους από το ελληνικό κράτος, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ακόμα κάποιες τράπεζες να απαιτούν από τον ελληνικό λαό να ξαναπληρωθούν για αυτά τα χρέη για τα οποία έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, άρα έχουν αποπληρωθεί με άλλο τρόπο. Ότι λειτουργούν παραβατικά είναι γνωστό σε όλους πλέον. Ακούγεται και μέσα στη Βουλή από κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν δεν κάνω λάθος, ο Συνασπισμός τελευταία έθεσε θέμα. Άρα, εμείς σαν Ελπίδα Πολιτείας έχουμε συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον ελληνικό λαό, δεν είναι πολιτικοί, είναι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι είδαν αυτόν τον αγώνα, τον αγκάλιασαν και βοηθούν και υποστηρίζουν για να συνεχιστεί. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι για αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά για όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Αναστάσιο Κότσκι, άλλο υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Πατριωτική Ένωση Ελληνική Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σας. Όλοι λένε ενωθείτε, ενωθείτε, ενωθείτε. Εμείς ενωθήκαμε. 3 κόμματα. Έτσι. Και κάναμε την Πατριωτική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έγινε, είχε ανθρώπους δυνατούς στην Ευρώπη. Με σκέψεις, με οράματα κτλ. Στην πράξη όμως,
όλα αυτά ανετράπησαν και ο καθένας θέλησε να κάνει τον αρχηγό της Ευρώπης. Επικράτησε η Γερμανία. Και τώρα έχουμε γερμανική Ευρώπη. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Αφήσαν του δούνου του και μπήκε μέσα και μας καπέλωσε, μας καταχρέωσε. Αφήσαν τους τοκογλύφους. Πού είναι η Ευρώπη που προστατεύει όλους εμάς? Η Γερμανία έχει εφαρμόσει σχέδιο εξοντώσεως του ελληνικού λαού. Τους μεν γέρους θα τους φάει με τα φάρμακα. Δεν έχεις φάρμακα, δεν έχεις νοσοκομείο, τελείωσες. Τους νέους θα τους φάει με την ανεργία. Η πρώτη φάση παίρνει τους επιστήμονες για έξω, γίνεται παιδομάζωμα. Τους βάζει και δουλεύουν με μισθό γαλέρας και μένουν εδώ οι άλλοι. Τους άλλους δεν τους δίνει δουλειά. Πώς θα παντρευτούν? Σε 25 χρόνια τι θα έχουμε? Δεν θα είμαστε ούτε ένα εκατομμύριο. Έχει στην άκρη τους μαύρους, ούτως ώστε και αν δεν υπάρχουν Έλληνες, θα έρθουν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρουν οι Έλληνες, τους ενδιαφέρει η πατρίδα, η γη, το έδαφος, γιατί έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές πάρα πολλές. Η Γερμανία είναι γνωστό πώς λαδώνει τον κόσμο. Το κόλπο της Siemens. Έχει απόφαση του Μονάχου που λάδωσε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κάναμε ένσταση στον Άριο Πάγο να εξαιρέσει τα κόμματα αυτά και τη Χρυσή Αυγή για τους γνωστούς λόγους. Ο Άριος Πάγος εκήρυξε αυτόν αναρμόδιον και εντάξει. Απορρίφθηκε. Ναι, απορρίφθηκε διότι δεν είναι συνταγματικό δικαστήριο, αλλά δίκασε σαν συνταγματικό δικαστήριο. Διότι αν δεν είσαι συνταγματικό δικαστήριο, μη δικάζεις. Αφού δικάζεις, υπησέρχεσαι στα καθήκοντα. Λοιπόν, έτσι μάλιστα. Έχουν. Τελειώσαμε. Μια φράση για να κλείσω. Εντάξει. Τέλος πάντων, λέμε στον κόσμο γενικώς να ψηφίσει νέα κόμματα για να φύγει όλη η σαβούρα του πολιτικού συστήματος. Αν θέλει να απαλλαγεί από όλο το σύστημα, ας μην ψηφίσει κανένα κόμμα που είναι στη Βουλή σήμερα. Όχι επαγγελματίες πολιτικούς. Όχι, και άλλα κόμματα που έχουν μέσα επαγγελματίες πολιτικούς. Πάμε στον κύριο Μανώλη Βολουδάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την κοινωνία και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κύριε Βολουδάκη. Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια είναι ο πλήρης τίτλος, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει και μία-δύο προσπάθειες ακόμα και της καπήλευσης και του τίτλου της παρατάξεως μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημερινό πάνελ είναι η τρανή απόδειξη του πτώματος της δημοκρατίας στη χώρα μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το σαφές μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να δίνει τα φώτα της και στην Ευρώπη, η Ευρώπη έχει υιοθετήσει ακριβώς τα μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο πραγματικός λόγος, ο λόγος που μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο, γίνεται λόγος του δίλεπτου. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα μπω σε τίποτα, σε καμία, δεν θα απαντήσω γιατί κάποιος θα πρέπει να ψηφίσει την παράταξή μας. Οι θέσεις μας υπάρχουν. Η παράταξη υπάρχει από το 2008. Υπάρχει στη διαδικτυακή μας σελίδα το τι λέμε ακριβώς. Αυτό όμως το οποίο πρέπει και καταγγέλλω αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό είναι τον ανίερο πόλεμο που έχει κηρύξει και το πολιτικό σύστημα συνεπικουρούμενο από το δημοσιογραφικό. Αυτό εδώ που παρακολουθούμε το δίλεπτο σαν να πρόκειται να λήξει το παιχνίδι και πρέπει να κάνουμε το buzz shoot για να μπορέσουμε να περάσουμε στην παράταση είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει ούτε δημοκρατία, δεν έχει καμία περίπτωση και προφανώς, καμία πιθανότητα. Προφανώς, συγγνώμη, σας διακόπτω. Προφανώς. Αν δεν μετράει τουλάχιστον να παγώνει όπως και στον μπάσκετ ο χρόνος μου, γιατί αν εφόσον έχουμε time out. Το δέχομαι ως χιούμορ τώρα, έτσι. Όχι, το λέω ως πραγματικότητα. Όχι, εγώ το δέχομαι ως χιούμορ. Γιατί δυστυχώς εγώ θα πρέπει να δω όλη μου τη ζωή σαν χιούμορ σε αυτή την περίπτωση. Γιατί να σας πω και εσά και δεν απευθύνομαι προ. Όχι, δεν είναι θέμα. Απλά θέλω να σας πω, προφανώς απευθύνεστε σε αυτούς οι οποίοι κατήρτισαν τον νόμο. Μιλάτε για δημοσιογράφους. Όχι, ο νόμος, κοιτάξτε, είναι νόμος. Ο νόμος είναι νόμος, αλλά εγώ δεν βλέπω την πλήρη εφαρμογή του. Γιατί όταν λέτε ότι διαφημιστικό μήνυμα. Σε άλλα κανάλια φαντάζομαι να αναφέρεστε, όχι σε εμάς. Αναφέρομαι σε όλους. Εμείς σας δίνουμε βήμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλο κανάλι αυτό. Εάν αυτή τη στιγμή αυτό που μου δίνετε δεν είναι κάτι το οποίο είναι χάρη προς την παράταξη. Όχι, δεν το λέω ως χάρη. Είναι νομική υποχρέωση. Συνεπώς, άρα δεν έχουμε πεδίο να μιλήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής όμως. Αυτή τη στιγμή δίνεται βήμα σε μια παράταξη η οποία σχηματίστηκε προχτές στην κυριολεξία, αλλά βγήκε μέσα από το δικό σας το συναυτό δημοσιογραφικό, εμφανίζεται με ποσοστά και με δημοσκοπήσεις οι οποίες πουθενά δεν απαρτίζουν. Ο Σιμητάκος είναι πίσω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι δημοσιογράφοι έχετε φτιάξει ένα συνοθήλευμα και πηγαίνετε τον κόσμο προς τα εκεί και εμάς μας δίνετε από 2 λεπτά λέγοντάς το αυτό δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Βήμα δεν υπάρχει και ως εκ τούτου. Ωραία. Από εκεί και ύστερα, όποιος θέλει να δει τις πολιτικές θέσεις, γιατί προσέξτε, να τα έλεγα αυτά και να έλεγα ότι δεν υπάρχει λύση, ότι βγαίνω μόνο για να κατακεραυνώσω αυτό, εντάξει, έχει καλώς.
Αλλά μια παράταξη όπως η δικιά μας, η οποία κομίζει τις λύσεις και με παρουσία στην Ευρώπη, αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ, ειδικά όσους μας ακούνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, ακούσαμε τις προσαπόψεις, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Εκλογές 2014, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της συζήτησης με τους προσκεκλημένους μας. Να θέσουμε λοιπόν επιτάπητο στο ζήτημα τι πρέπει να σκεφτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ποιο είναι το κυρίαρχο κατά την άποψη των προσκεκλημένων μας, το οποίο πρέπει να σκεφτούν οι Έλληνες προκειμένου να ψηφίσουν, να επιλέξουν σε αυτές τις εκλογές. Ποιο είναι το μείζον δηλαδή, ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα βάσει του οποίου, στη επίλυση του οποίου θα πρέπει να επιλέξουν και να ψηφίσουν. Να ξεκινήσω λοιπόν και πάλι από τον κύριο Μανουήλ Κόνστα από το Εθνικό Μέτωπο. Το κυρίαρχο πρόβλημα κατά τη δική μας εκτίμηση είναι η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Έχει απολεστεί η εθνική κυριαρχία. Αυτό είναι το θεμελιώδες. Από εκεί ξεκινάμε. Γιατί η υπόθεση της εθνικής κυριαρχίας συνεπάγεται και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Να αναλογιστεί λοιπόν ο Έλληνας ψηφοφόρος ποια είναι η παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Θέλει να είναι Έλληνας πολίτης ή Ευρωπαίος υπήκοος. Εμείς αυτό το ερώτημα θέτουμε καταρχήν. Άρα λοιπόν υπερασπιζόμαστε την έννοια του εθνικού κράτους, που θεωρούμε ως πρώτη και θεμελιώδη έννοια. Είμαστε εναντίον μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, εναντίον αυτής της Ευρώπης όπως εξελίσσεται, της Ευρώπης των τραπεζιτών, της Ευρώπης του γερμανικού γεμονισμού, της Ευρώπης της τοκογλυφίας. Επίσης, να συνειδητοποιήσει ο Έλληνας πολίτης, γιατί μέρος της υπόθεσης της απώλειας της κυριαρχίας είναι και η επέλαση του νεοοθωμανισμού, ότι κινδυνεύει η Θράκη, ότι κινδυνεύει το Αιγαίο, ότι είναι σε εξέλιξη δεύτερο σχέδιο Ανάν, ότι οι ελληνικές πόλεις έχουν καταστραφεί, έχει καταστραφεί ο κοινωνικός ιστός, ότι έχουμε πιθανότατη απώλεια της εθνικής ταυτότητας. Είναι όλα ζητήματα πρώτης σημασίας. Επίσης, να αναλογιστεί το έσχος των τραπεζών, ότι οι άνθρωποι που τις χρεοκόπησαν τις έχουν πάλι στα χέρια τους, δεν έχει γίνει παραμικρή απαλλαγή ιδιωτικού χρέους, ότι δεν έχει γίνει καμία ανακεφαλαιοποίηση που δημιουργεί ρευστότητα στην αγορά. Όλα αυτά είναι τεράστιας αξίας ζητήματα που είναι δύσκολο βεβαίως να τα εκθέσει κανείς μέσα σε δύο λεπτά. Τα δίνουμε επιγραμματικά. Εμείς στο Εθνικό Μέτωπο έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση που βασίζεται, έχει εμβαθύνει σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Είναι τεκμηριωμένο και αναλογισμένο και βασίζεται στις εθνικές δυνάμεις, στις δυνάμεις δηλαδή τις παραγωγικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης και το νέο σχέδιο, παρά το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊκές εκλογές, θεωρούμε ότι βεβαίως είναι και οι εθνικές εξελίξεις σε προτεραιότητα και δεν πρέπει να τις θέτουμε σε δεύτερο βαθμό, διότι ευρωπαϊκές εκλογές τι σημαίνει? Μάλιστα. Σημαίνει ότι πρέπει πρωτίστως να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Αφού ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό προβλημάτων, δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόνστα. Πάμε στον κύριο Δημοσθένη Βεργή. Εγώ θα επανέλθω πάλι στα ελληνικά μας. Πρώτα-πρώτα εδώ, μην ξεχάσετε το ψηφοδελτίο μου. Μη γίνει κανένα μπέρδεμα, έτσι. Λοιπόν, σαν μεγαλύτερος πολιτικός αρχαιότερος και από τον, πώς τον είπαμε, και τον κύριο Σαμαρά, που το συμπαθώ, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Να επανέλθεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κόβεται και πάλι στην ταινία και καλά κάνω. Λοιπόν, μας έχει πήξει. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Διότι ο Παπανδρέου το 1984 με μειοψηφία αναθεώρησε το Σύνταγμα και έβαλε τις αρπακτές, όπως είπαμε. Όντως χρειάζεται ένα Σύνταγμα για να πάει η χώρα μας καλά. Στο Σύνταγμα όμως τρία πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Πρώτο, μείωση των βουλευτών, όχι χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Όλοι εξίσου Έλληνες, είτε δικαστές είτε δημοσθένηδες, είτε αυτό εδώ, να πηγαίνουμε στις φυλακές και στα όσοι κάνουν κακουργήματα. Και αρχαία ελληνικά. Να μάθουμε αρχαία ελληνικά τα παιδιά μας, διότι μόνο έτσι θα κρατηθούμε στα κράτος. Και το τέταρτο, παιδιά, όσοι έχετε μερικά χρήματα, πάρτε ένα χωραφάκι για να επιβιώσετε. Δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να ζήσουμε στην Ελλάδα με αυτά τα συστήματα. Με τις οικονομίες, με τη Μέρκελ και ούτω καθεξής. Χωραφάκι να καλλιεργήσετε και βάτε και μια κατσίκα να παίρνετε και καμιά κότα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Βεργής, με ξεχάσετε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κολάτου. Αυτό που θα πω είναι αυτό που δεν θα πούν τα κόμματα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελιά,
ούτε ο το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το μπάσταρδο των πολιτικών κομμάτων, το ποτάμι. Θα πω ότι τη Θράκη δεν θα τη δώσουμε. Πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά. Δώσαμε την Ανατολική Θράκη, δεν θα ξανασυνεχίσουμε το ίδιο λάθος, την ίδια προδοσία. Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί μας είναι προδότες. Η Γαλλική Επανάσταση έχει άνοιξει έναν δρόμο. Είχε κόψει κεφάλια. Καθάρισε την Ευρώπη από την αριστοκρατία που είχε ταπεινώσει τον γαλλικό λαό και όλο τον ευρωπαϊκό λαό. Ξαναφτιάξαμε καινούργια αριστοκρατία. Με ευρωβουλευτές μόνιμους που ο ένας διδέχεται τον άλλον και έχουν πολλές θητείες. Εμείς λέμε όχι. Πρέπει να μιλήσω για το Αιγαίο. Δεν μιλάμε για το Αιγαίο. Πάβουμε να είμαστε ναυτικός λαός. Ναυτικός λαός δεν είναι αυτός που έχει εφοπλιστές που είναι στο Λονδίνο και που αλλάζουν σημαία στον δρόμο. Ναυτικός λαός είναι αυτός που έχει ναύτες, αυτός που έχει σκάφη. Σήμερα μας πάνε τα καΐκια μας, μας δίνουν λεφτά και εμείς ξεφτυλισμένα σπάμε τα καΐκια μας και τα κάνουμε τούβλα για να φτιάξουμε δωμάτια στα νησιά μας. Οι Τούρκοι χτίζουν καράβια. Ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα καρνάγιο που να δουλεύει στην Ελλάδα. Ένα εσάμο μόνο. Οι Τούρκοι χτίζουν συνέχεια. Παίρνουν τη θάλασσα, παίρνουν το Αιγαίο. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα καν να πάμε στο Αιγαίο. Μου απορρίψαν ταινία που γύριζα τον Άγγελο του Αιγαίου, γιατί λέει μίλαγα καλά για την Ελλάδα. Δεν μίλαγα κακά για την Τουρκία, αλλά μίλαγα με αγάπη για την Ελλάδα. Αυτό είναι αμάρτημα να το κάνεις. Θα πω λοιπόν την αγαπάμε τη χώρα μας, ότι είμαστε λίγοι, αλλά έχουμε το κουράγιο να την υπερασπιστούμε. Έχουμε το κουράγιο να τιμωρήσουμε αυστηρά τους δοσύλλογους πολιτικούς μας. Οι Γερμανοί, θυμίζουμε στην Ευρώπη, οι Γερμανοί ψάχνουν ποιο είναι το βαθύ νόημα της ζωής για να καταδυναστεύσουν τη ζωή. Εμείς ψάχνουμε ποιο είναι το βαθύ νόημα της ζωής για να χαρούμε τη ζωή. Και αυτό είναι δικαίωμά μας και υποχρέωσή μας. Θέλουμε να έχουμε παιδιά, θέλουμε να έχουμε ζωή. Και αυτό δεν θα το κάνουμε δώρο σε καμία Ευρώπη. Ασφαλώς η ατυχία της Ευρώπης ήταν η Ένωση Γερμανίας. Όταν ενώθηκε η Γερμανία, ο Μιτεράν έβαλε τα κλάματα. Γιατί ήξερε τι θα συμβεί. Αυτή η γερμανική Ευρώπη θα σου πούμε όχι. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα ευρώ του Νότου. Το είχα γράψει το 1975. Το συζητάγαμε με τον Ροζέ Καροντί. Το είχα γράψει την Απογευματινή. Ένα ευρώ του Νότου. Οι οικονομίες Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα είναι πιο δυνατές. Εμείς είμαστε οι πλούσιοι. Μου έλεγε ο Ροκάρο, πρωθυπουργός της Γαλλίας, οι Γερμανοί είναι φτωχοί. Αν κλείσουν τα σύνορα, τι θα φάνε, ατσάλι. Αυτοί οι πεινασμένοι άνθρωποι λοιπόν μας ληστεύουν. Να σταματήσει η ληστεία. Και να το φωνάξουμε σε όλη την Ευρώπη. Και η άμυνά μας, η άμυνα της Ευρώπης εδώ στην Ελλάδα, να γίνει από όλους. Να την πληρώσουν όλοι. Δεν έχουμε λόγο εμείς να πληρώνουμε τα σύνορα της Ευρώπης. Πάμε στον κύριο Αραμπατζία από το κόμμα Ελλάδα. Έκανα κατάξυπνο και σε 2,5 λεπτά. Παναγιά μου. Όπως σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως. Εγώ άθεος επικαλούμε την Παναγία, είδα τι κάνω. Όπως σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως, εμείς από το κόμμα Κυνηγών Φύση, Κυνήγη, Ψάρεμα, Παράδοση, όπου συνεργαζόμαστε με τα άλλα ΦΚΙΨΑΠΑ, Φύση, Κυνήγη, Ψάρεμα, Παράδοση, το γαλλικό, το ισπανικό, το ιταλικό, πολλές φορές μπαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και δουλεύουμε στις διακομματικές επιτροπές για το βουνό και τη φύση. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, βάζουμε λεφτά, πολλά λεφτά. Εάν μάθει η ελληνική κοινωνία τι συμβαίνει με το δίκτυο Natura 2000, θα γίνει επανάσταση. Μέσα εκεί οι Έλληνες πολιτικοί νομίζω θα πάρουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάλαν το 25% του ψαχνού, το καλύτερα κομμάτια. Ενώ οι Ευρωπαίοι βάλαν 5% σκουπίδια. Πού είναι το πρόβλημα? Ότι μέσα σε αυτές τις ζώνες απαγορεύεται η όχληση και η διατάραξη. Και όταν ρωτήσαμε και πήγαμε, η έκθεση είναι White, λέει βεβαίως. Το τρακτέρ είναι όχληση. Δεν μπορείς να οργώσεις. Βέβαια, το μπαμ των κυνηγών δεν το συζητάμε, το χτίσιμο κτλ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτή η αυθαιρεσία. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε αυτή την οικολογία τιμωρώ. Τιμωρούν. Τι θέλουν, την Ελλάδα σε μια γυάλα? Να μας το πούνε, να ησυχάσουμε. Εμείς θα δώσουμε τις μάχες μας. Πιστεύουμε ότι οι αξίες της υπαίθρου, μία εκ των οποίων είναι το κυνήγι, το ψάρμα και χιλιαδιό, αξίζουν όσο και οι πολιτικές ιδέες. Εμείς θα δώσουμε μεγάλη μάχη αυτό. Δίνουμε 24 χρόνια, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θέλουμε μία Ευρώπη που εναρμονίζει και όχι ισοπεδώνει. Δεν μπορεί η γερμανική ή η αγγλοσαξονική αντίληψη να επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο στη Μεσογειακή. Χρειαζόμαστε απ' όλα για να φτιάξουμε έναν κόσμο. Θέλουμε μία Ευρώπη των πολιτών. Δεν μπορεί να πληρώνω και από πάνω να ο αποδιομπέος τράγος, να πληρώνει την ύφη μια ζωή ο κυνηγός, να βάζω 2 δις στην οικονομία, 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο να κάνω φιλοπεριβαλλοντικά έργα και να τα ακούω και από πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Τάσο Κόνστα, υποψήφορο βουλευτή με το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Συγγνώμη, ο κύριο πήρα τη σειρά του κυρίου Κουτουλάκη από την Ένωση Κεντρών. Καλά μου κάνετε, γιατί έδωσα τη ζωή μου για την ενημέρωση και για αυτό το κανάλι, για να έχω 2 λεπτά να πούμε 2 απόψεις τώρα. Η Ένωση των Κεντρών. 1,5 λεπτό, ναι.
Λοιπόν, η Ένωση των Κεντρών και ο Πρόεδρός της κάνουν έναν αγώνα τίμιο με αλήθειες, με θέσεις και απόψεις χρόνια, οι οποίες θεωρήθηκαν από κάποιους μη εφαρμόσιμες, όμως στην πορεία δανείστηκαν τις θέσεις μας. Ακόμα, όπως σας είπα και στην πρώτη ενότητα του πολύ χρόνου που πήρα τον δύο λεπτό, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός. Σα ρωτήσω κάτι περισσότερο, περισσότερο, τα άλλα κανάλια περισσότερο. Δεν είπα αυτό. Και μην το, το λέτε διαρκώς τα δύο λεπτά. Αγαπητέ να το πω γιατί έδωσα τη ζωή μου. Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Στην ιδιωτική τηλεόραση είμαι αρχαιότερος. Απλά κάνω όπως δεν ακούω πολύ ώρα. Ως παλιός διευθύντης τηλεόρασης. Έδωσα τη ζωή μου για να υπάρχει πλουραλισμός. Δεν είναι δυνατόν σε δύο λεπτά μέσα και δεν φταίτε εσείς. Σας ευχαριστώ και για δύο λεπτά λοιπόν. Έχουμε 9 σημεία να επανέλθω γιατί για να βγει η Ένωση των Κεντρών κάνει έναν αγώνα να βγει η χώρα μας από το σκοτεινό τούλελ της πτώχειας, της μιζέριας, της οικονομικής καταστροφής. Ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν 2 και 3 συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Όταν λοιπόν νοικοκυρευτεί αυτό το θέμα, όποιος έχει 1.000 ευρώ τουλάχιστον σύνταξη, να μην έχει δεύτερη και τρίτη σύνταξη, υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις και δουλεύουν παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αργόμισοι στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει ένα νοικοκύρεμα, διότι αυτό το δίλημα μνημονιακή-αντιμνημονιακή είναι μια προκρούστια μέθοδος ώστε τα κόμματα της διαπλοκής που είναι σωστά στημένα από τους πάτρονές τους με τα παράγωγά τους, πολιτικές παραφιάδες, ποτάμια, γεφύργια και διάφορους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν σε κάποια κόμματα και σήμερα έκαναν άλλους συνασπισμούς, λέτε και πέρασαν την κοντλιβήθρα τους Σιλοάμ και έλαβαν αποκάθαρση από τα πολιτικά τους πάθη. Ζητάμε λοιπόν να καταργηθεί η κομματική χρηματοδότηση. Εκατομμύρια μοίρασαν, κύριε συνάδελφε, προημερών για να μπορούν να αγοράζουν χρόνους και να τακτοποιούν τις συνθέσεις στα πάνελ, αν όχι στο δικό σας, στα περισσότερα μίντια. Επίσης, ο κύριος Μιχελάκης υπέγραψε εν μία νυχτή και μοίρασε 1 εκατομμύριο ευρώ να φιλοξενήσει ποιους. Εκείνους που κατά τη δική τους κρίση είναι μεγαλύτεροι, ποιος το κανονίζει αυτό. Και πολύ ορθά υπόθηκε ότι δεν μπορεί ο κύριος συνάδελφός μας, ο κύριος Θοδωράκης, να κρίνει το ότι είναι ο ικανός πολιτικός, ο ηγέτης με ένα καπέλο στον δρόμο να τον φιλοξενούν οι πάντες και να υπάρχουν φωνές όπως εμείς και ποτέ να μην υπάρχουμε στα μίδια, να ακουστεί η άποψή μας. Στα δύο λεπτά μέσα. Ζητούμε λοιπόν ακόμα, αν μου επιτρέπετε, 30 παρακαλώ, δευτέρα. Παρακαλώ, ναι, 30 δευτέρα. Όταν οι Μητροπολίτες, οι βουλευτές, οι υπουργοί, ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αξιότιμος δεχτούν και πρέπει να μειωθεί ο μισθός τους στο τέλος, γιατί κάνουν ένα κοινωνικό λειτουργήμα στην ουσία. Δεν μπορεί να είναι αποκατάσταση αδράμιμπόμενη. Επίσης, οι ευρωβουλευτές, σας είπα και στην αρχή, δεν μπορεί να παίρνουν 20.000 ευρώ για να πηγαίνουν, έρχονται στις Βρυξέλλες, να πηγαίνουν άφραγγοι στην Βρυξέλλες και να μου γυρνάνε με περιουσία στην Ελλάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν κατέρχεται σε όλη τη χώρα. Μπορούν να βρουν ψηφοδέλτια παντού και ελπίζω να μας δοθεί κάποτε ο χρόνος να πούμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Κόνστα από το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Όπως έχει υποθεί και είναι γνωστό στον Έλληνα πολίτη, το Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι βνουχισμένο από αρμοδιότητες. Άρα οι ευρωεκλογές είναι χρυσή ευκαιρία για τον Έλληνα πολίτη που βλέπει αυτή την κατάσταση που βιώνουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή αν αποκτήσει δική του φωνή ανεξάρτητη κομματικά, μη καθοδηγούμενη, ότι η φωνή αυτή θα πνιγεί ή τέλος πάντων δεν θα έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να αναπαραχθεί. Είναι χρυσή ευκαιρία λοιπόν να ψηφίσει στις 25 Μαΐου και να ανατρέψει αυτό το σάπιο καταστημένο, να κάνει έστω το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Να κάνουμε το πρώτο βήμα εντός των συνόρων, γιατί η κατάσταση στο Ευρωκοινοβούλιο είναι δεδομένη. Παρά την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Η Ευρώπη είναι σίγουρα εχθρική προς τη χώρα μας και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και εμείς πλέον. Δεν έχει επιλύσει επί τόσα χρόνια κανένα εθνικό θέμα. Μας δάνεισε χρήματα, είχε ο Έλληνας την ψευδέστηση ότι όλα θα πάνε καλά και τώρα του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια και του λέει χρωστάς και θα είσαι σκλάβος μια ζωή. Αυτά τα πράγματα λοιπόν νομίζω ο απλός Έλληνας πολίτης τα έχει συνειδητοποιήσει. Το θέμα είναι να κάνει κάτι για να τα ανατρέψει. Και εμείς είμαστε η χρυσή εφεδρεία των Ελλήνων. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην πέφτει ο κόσμος στο ψευτοδίλημα εντός ευρώ, εκτός ευρώ. Χωρίς εθνικό νόμισμα δεν μπορείς να έχεις εθνική ανεξαρτησία. Δεν μπορείς να έχεις εθνική πολιτική. Δεν γίνεται εθνική οικονομική πολιτική. Σου δίνεται δυνατότητα. Και το κυριότερο, εάν δεν τιμωρήσουμε αυτούς που μας έφεραν εδώ, πράγμα που εμείς το πρεσβεύουμε και το πιστεύουμε ακράδαντα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν, να συρθούν μπροστά στα δικαστήρια και να τιμωρηθούν για να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα και για να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να βγει και στην Ευρώπη και να τους πει
ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Γιατί? Γιατί μας κοροϊδεύετε. Γιατί όλη η ΡΕΝ βγήκε και είπε, κύριοι, σας δανείσαμε για να σώσουμε τις τράπεζές μας. Το είπε ανοιχτά, το ομολόγησε. Και δεν το έχουμε σκεφτεί. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόνστα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Καρανάσο από το Παναθηναϊκό Κίνημα. Ρωτήσατε για το ποιο είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτών των εκλογών. Είναι δύσκολο να σταθούμε σε ένα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την υγεία, που όπως λέμε όλοι πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Να πούμε για την ανεργία, όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Εγώ θα σταθώ στην κρίση των αξιών της σημερινής εποχής. Νομίζω εκεί είναι ένας σημαντικός τομέας από εκεί ξεκινάνε όλα. Ενώ έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει να έχουμε κάποιες αρχές στη ζωή μας, να μιλάμε για πατρίδα, να μιλάμε για αλληλεγγύη, να μιλάμε. Πλέον φοβόμαστε να τα πεις παρά έξω αυτά, μην χαρακτηριστείς, μην σου βάλουν κάποια ταμπέλα. Όποιος μιλάει πλέον για πατρίδα ή για εθνικά ζητήματα είναι φασίστας. Φοβάμαι σήμερα εδώ πολύ θα χαρακτηριστούμε φασίστες. Έχει χαθεί πλέον η ανθρωπιά, η ανιδιοτελής αλληλεγγύη, δηλαδή να προσφέρει στον άλλον ακόμα και από το υστέρημά σου, χωρίς να ζητήσει αντάλλαγμα. Αυτό νομίζω είναι και το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον όλοι κοιτάνε, τα βάζουν όλα σε διπλωματικό επίπεδο, τα ζυγίζουν να κάνουμε αυτό εκεί, να πάρουμε κάτι αντάλλαγμα. Νομίζω οι λαοί της Ευρώπης δεν είχαν τέτοιο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό που ζητάνε. Κυριαρχεί πλέον και έντεχνα καλλιεργείται από τα μέσα τα καθημερινά, από τα τηλεοράσεις, από το ραδιόφωνο. Η νοοτροπία του πλουτισμού με οποιοδήποτε τρόπο. Ενώ η πλειοψηφία του λαού, εγώ θεωρώ ότι έχει απομυθοποιήσει το χρήμα. Απλά ο κόσμος θέλει να έχει όσα χρειάζονται για το προστοζήν, να χαρεί τη ζωή, να χαρεί τα παιδιά του, να χαρεί τη φύση. Και είναι αυτή η λίγη μειοψηφία η οποία το μόνο που του απασχολεί είναι ο πλουτισμός με οποιοδήποτε τρόπο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλουν να τα έχουν κάθετο και να τα βλέπουν εκεί, θέλουν να έχουν ελικόπτερα, αεροπλάνα. Και αυτοί επιβάλλουν την. Την θέλησή του σε όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η προσπάθεια. Να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό πλέον συμβαίνει. Λοιπόν, είναι ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε στους νέους ανθρώπους βήμα, να μπουν νέες ιδέες μπροστά και να διεκδικήσουμε να γίνει η ζωή μας όπως θέλουμε να είναι. Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα για μένα αυτών των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Αγγελική Μαυροδάκου Μαυροειδή από την Ελπίδα Πολιτείας. Ναι, λοιπόν, ήδη ακούστηκε στο πάνελ, νομίζω από τον κύριο Κολάτο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή είναι η εθνική μας ανεξαρτησία. Όταν ένα κράτος δεν είναι αυτοκυρίαρχο, ό,τι και να θέλει να ορίσει, πείτε μου πώς θα το ορίσει. Αυτό που έχουμε απολέσει λοιπόν πάνω απ' όλα είναι η εθνική μας ανεξαρτησία, η ελευθερία η ατομική πέραν της εθνικής, έτσι. Άρα το μόνο χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να παλέψουμε για να εξασφαλίσουμε αυτά τα οποία εμείς απολέσαμε. Μιλώ και ως μητέρα. Δεν μπορεί να παραδώσω εγώ στο παιδί μου λιγότερη Ελλάδα, λιγότερη δημοκρατία, λιγότερη ελευθερία. Λιγότερη ανεξαρτησία, λιγότερη παιδεία, λιγότερο πνεύμα από ό,τι εγώ παρέλαβα από τους προγόνους μου. Δεν θα μας το συγχωρέσει η ιστορία, θα μας δικάσουν τα ίδια μας τα παιδιά. Αν εμείς, και αυτή είναι η βούληση της Ελπίδας Πολιτείας πάνω απ' όλα, να δικάσει όλους όσους μας έφεραν εδώ. Το έχουμε δείξει, έχουμε κάνει ήδη μηνύσεις, έχουμε επιμείνει σε αυτές, έχουν πάει πολύ καλά και το ξέρει όλο το πολιτικό σύστημα. Ήρθαμε για να τους ξυλώσουμε. Το λέω ευθαρσώς, ευθέως. Στον κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό που καλείται κανείς να προσέξει σήμερα είναι πού θα δώσει την ψήφο του. Αν κάπου οφείλει από προηγούμενα να πάει να δώσει οτιδήποτε άλλο έχει. Για να βγάλει την υποχρέωσή του. Εδώ έχει υποχρέωση ο καθένας στους προγόνους, στον εαυτό του, στην αξιοπρέπειά του και στα παιδιά του να προσέξει πού θα δώσει την ψήφο του. Πρέπει να ανακτήσουμε τη χώρα μας. Να πετάξουμε έξω όλους αυτούς τους κατακτητές, είτε είναι ξένα συμφέροντα, είτε είναι τραπεζίτες. Είτε είναι υπόδουλοι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι ονειρεύτηκαν ότι θα υποδηλώσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και δεν θα αφήσουμε εμείς να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο σας για να εκφράσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Αναστάσιο Κότσιαλο από την Πατριωτική Ένωση Ελληνική Λαϊκή Συσπήρωση. Η Πατριωτική Ένωση συμμετέχει για τους εξής λόγους. Πρώτον, για το χρέος. Πρέπει να ρυθμιστεί μέσω Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκού και όχι μέσω Δουνουτού, Γερμανίας και των Κογλήφων. Αυτά τελειωμένα, να ξέρουμε πότε βγαίνουμε. Το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Όλοι οι μετανάστες πρέπει να απομακρυνθούν. Τελεία και παύλα. Φεύγοντας αυτοί, μπαίνουν όλοι οι δικοί μας στη δουλειά, σταματάει η ανεργία και ξεχρεωνόμαστε μέσα σε ένα χρόνο και πιο νωρίς. Μετά, οι δαπάνες που έχουμε για τα ανατολικά σύνορα. Εμείς φυλάμε όλο το Αιγαίο. Προστατεύεται όλη η Ευρώπη. Είναι και ευρωπαϊκά τα σύνορα. Θα πρέπει η Ευρώπη να στείλει
αεροπλάνα, καράβια, να μην παραβιάζεται ο εθνικός εναέριος χώρος που είναι και της Ευρώπης. Και στις στρατιωτικές δαπάνες που ξοδεύουμε και είναι πάρα πολλές, να συμμετέχουν όλα τα κράτη της Ευρώπης, να τις μοιράσουμε στα ίσα. Όχι εμείς τις δαπάνες και αυτή την ασφάλεια, αυτά κομμένα. Τώρα, λένε για την Ένωση ευνοϊκές συνθήκες. Κάνουν συμβάσεις με την Τουρκία να έρχονται τα τουρκικά προϊόντα. Μόλις βάλεις τουρκικά προϊόντα αιγυπτιακά και άλλων χωρών, ο αγρότης δεν παράγει. Γιατί η πατάτα αιγυπτιακή κάνει 70 λεπτά. Τι να κάνει ο άλλος, μπορεί να βάλει. Δεν βάζουμε μπαμπάκι, δεν βάζουμε τίποτα. Μας κατήργησαν την αγροτική παραγωγή. Εμείς θα υψώσουμε τελωνιακά σύνορα. Μετά, λέει για την Ένωση Κρατών. Λάθος, εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Γιατί? Γιατί άμα ενωθούμε όλοι, εμείς θα είμαστε ένας νομός της Ευρώπης. Και τι θα γίνει, θα μας πάρουν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και δεν θα δώσουν τίποτα. Τι παίρνει η Καβάλα τώρα σε εμάς που βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα? Τα παίρνει όλα τα λεφτά η Καβάλα? Το ίδιο θα κάνουν και αυτοί με αυτούς. Μετά, Ένωση Τραπεζών. Θα μας ρημάξουν, μας πάρουν ό,τι χρήματα έχουμε και θα μας ξετινάξουν όλοι. Τώρα, τι λέω στους ψηφοφόρους? Τι θα κερδίσει ο ψηφοφόρος αν ψηφίσει εμάς? Μάλιστα. Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Αν γίνουν όλα τα παραπάνω, θα έχει δουλειά, θα μπορέσει να ξεφλήσει το χρέος του, θα πάρει απάνω. Γιατί όταν και θα αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας. Αν χρωστάς, τι ανάπτυξη θα κάνεις? Και τώρα λέω το τελευταίο σύνθημα, σκέψου πριν ψηφίσεις για να μην αυτοκτονήσεις. Γιατί η αυτοκτονία είναι επιθύρες. Μάλιστα. Αυτοκτονούν 8.500 άνθρωποι αυτοκτονήσαν. 8.000. Και κανένας υπουργός. Πολύ περισσότεροι. Στον... Πολύ περισσότεροι. Κανένας υπουργός, κανένας βουλευτής. Για κάθε αυτοκτονία υπάρχουν 50 αυτοκτονίες που δεν είναι γνωστοί. Πάμε στον κύριο Μανώλη Βολουδάκη, υποψήφιο βουλευτή με την κοινωνία και εκπρόσωπο τύπου της κοινωνίας. Αυτό το οποίο είπατε στην αρχή και ρωτήσατε ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ότι είναι τελευταίες ελεύθερες εκλογές. Ενώ ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα αυτών των εκλογών? Ναι, ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ναι. Αυτό. Ότι το κυρίαρχο θέμα είναι ότι είναι οι τελευταίες ελεύθερες εκλογές στην Ευρώπη. Η παράταξή μας και το 2009 είχε πει το ίδιο πράγμα για τις εθνικές εκλογές και τότε πολλοί βιαστήκαν να μας χαρακτηρίσουν είτε ως γραφικούς είτε ως Κασάνδρες. Είδατε όμως πάρα πολύ καλά ότι οι τελευταίες εθνικές εκλογές του 2012 δεν ήταν ελεύθερες. Ήταν εκβιαστικές. Η κυβέρνηση που έχει προκύψει προέκυψε από ένα σκληρό και ανάλγητο δίλημα ότι ή εμείς ή το χάος, κάτι το οποίο δεν ήταν αλήθεια. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έρχεται να γίνει τώρα και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Υπάρχει η τελευταία δυνατότητα του να ενισχυθεί πραγματικά όμως και όχι απλά παίρνοντας μία-δύο θέσεις και μη έχοντας πραγματικό πρόγραμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του να έρθει η άνεση και η ελευθερία και προς την Ελλάδα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή τη στιγμή η μοναδική περίπτωση που μπορεί να γίνει είναι αν ενισχυθεί σημαντικά η μερίδα των ευρωσκεπτικιστών. Και η μερίδα των ευρωσκεπτικιστών αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να χτυπήσει το μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις πολύ μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι στο να μην γίνει η επιβολή του ενιαίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, στο οποίο η χώρα μας έχει ήδη συνενέσει. Αν κάποιος από εσάς έκανε τον κόπο να διαβάσει τις 31 εισηγητικές προτάσεις που έχει φέρει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, οι 5 από αυτές που είναι θεσμικές αφορούν στην εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Γιατί η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες που θα δεχτεί το ενιαίο Σύνταγμα. Αυτό είναι συμφωνία. Το δεύτερο είναι ότι από το 2015 δεν θα υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υποβάλουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα τον λαμβάνουν προς εκτέλεση από τις Βρυξέλλες. Και το τρίτο και τελευταίο είναι η ανεξαρτησία της μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτά τα τρία είναι ένα πλάνο το οποίο η αυθεντική έκφραση των ευρωσκεπτικιστών, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ούτε για ακροδεξιές εκφράσεις, ούτε για τυχαίες, ούτε για συνομοσπονδίες οι οποίες ρίχνουν μπαταριές στον αέρα και ό,τι μπορέσουν να κάνουν. Μιλάμε για ένα συνειδητοποιημένο κίνημα που αυτή τη στιγμή στην Αγγλία εμφανίζεται πρώτο και έχει προβληματίσει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε ότι γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και λαμβάνει τα μέτρα της. Και δυστυχώς εδώ η Ελλάδα έχει μια θλιβερή πρωτιά. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Γιαννάκου, είναι αυτή η οποία το 2011 έκανε εισηγητική πρόταση και ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2014 ότι όποιο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπηρετεί τις ευρωπαϊκές ιδέες,
Δηλαδή, ό,τι σας είπα όλα αυτά τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στην Ελλάδα, κόβεται η επιχορήγηση και ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να καταλάβετε ποιο είναι το αύριο, εάν συνεχίσετε να συντηρείτε αυτό το σύστημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που είχαν την καλοσύνη να έρθουν εδώ. Κυρίες και κύριοι, το Star σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών Εκλογές 2014 άνοιξε τα μικρόφωνα στους υποψήφιους όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές, ευρωεκλογές. Να σας πω ότι αυτές τις ευρωεκλογές θα εκλέξουμε 21 βουλευτές από το σύνολο των 751 που απαρτίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι θα εκπροσωπούν βέβαια 500 εκατομμύρια πολίτες. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Πότε θα μας...